Με ποσό που ξεπερνά τα 115 εκατομμυρία ευρώ, το Υπουργείο Υγείας αντιμετώπισε το κόστος για την πανδημία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2022 ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Ο Υπουργός Μιχάλης Χατζιπαντέλα τόνισε ότι το κόστος που επομίστηκε και συνεχίζει να επομίζεται το κράτος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και τον περιορισμό της πανδημίας είναι τεράστιο. Ο προϋπολογισμός για το 2022, που κυμαίνεται στο 1 δισεκατομμύριο 58 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί σχεδόν το 15% του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού. Όπως ανέφερε ο κύριος Χατζιπαντέλα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις το 2022 έναντι του 2021 αφορούν στην χορηγία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, την αγορά φαρμάκων και εμβολίων και στο σχέδιο ανάκαμψης. Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση των τελευταίων 100 χρόνων και σήμερα έχουμε μία από τις πιο θετικές επιδημιολογικές εικόνες, με τους λιγότερους θανάτους, το χαμηλότερο ποσοστό μετάδοσης. Παρατηρούνται σοβαρότατες ελλείψεις σε υποδομές, κλίνες, εξοπλισμό, αναλώσιμα και φάρμακα. Μπροστά σε αυτήν την τραγική κατάσταση, ο αρμόδιος Υπουργός και ο ΟΚΙΠΗ παίζουν αντισφαίριση με τις ευθύνες. Δυστυχώς παρατηρούμε αυξημένες δαπάνες σε όλους τους τομείς, χωρίς ωστόσο αυτές οι αυξημένες δαπάνες να συνοδεύονται με βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Ο ΜΕΝ ΟΚΙΠΗ δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του. Δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται από κανέναν ως παραχώρηση λευκής επιταγής, η οποία επιτρέπει στον οποιονδήποτε να παίζει παιχνίδια. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται το μισθολογικό κόστος του αποσπασμένου προσωπικού στον ΟΚΙΠΗ, που θα ανέλθει στα 265 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προνοείται η υλοποίηση 7 έργων και 12 δράσεων συνολικού κόστους 67,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται τέλος ότι στην Επιτροπή Οικονομικών παρέστηκε ο Επίτροπος Εποπτείας του Γενικού Σχεδίου Υγείας Χριστόδουλος Καϊσής, ο οποίος έκανε λόγο για υποστελέχωση του γραφείου του. Είπε, είναι αδύνατο να εξεταστούν άμεσα οι 254 καταγγελίες που έχουν υποβληθεί.